Παρακαλούμε, λέει, να μας δώσετε μερικές ορισμένες διευκρινήσεις στην παρακάτω απορία. Σε περίπτωση που εξομολογούμενοι τις αμαρτίες μας τον πνευματικό, αυτές δεν γίνουν δεκτές από τον Κύριον. Τι γίνεται? Μήπως πρέπει αναχρονικά διαστήματα να επαναλαμβάνουμε τις ίδιες αμαρτίες? Εννοεί να τις εξομολογούμε, όχι να επαναλαμβάνουμε τις αμαρτίες, αλλά να επαναλαμβάνουμε την εξομολόγηση. Αγαπητοί μου, από πού είσαστε σίγουροι ότι δεν σας συγχώρησε ο Κύριος? Είναι μία απιστία αυτό. Το συναντάω πάρα πολύ συχνά αυτό, όπως και κάθε πνευματικός. Έρχονται άνθρωποι που δεν πιστεύουν ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες τους, διότι αισθάνονται ότι το μέγεθός των ήταν πολύ μεγάλο. Είναι απιστία όμως, απλούστατα, διότι αμφισβητώ τη δύναμη του αίματος του Χριστού να με συγχωρέσει. Αμφισβητώ, μα αυτό δεν είναι απιστία. Και αφού είναι απιστία, δεν είναι αμαρτία. Έτσι δεν πρέπει να αμφισβητούμε, αγαπητοί μου, την δύναμη του αίματος του Χριστού, ότι μπορούν να συγχωρηθούν όλες μου οι αμαρτίες. Όλες. Θα τις πω εφάπαξ, μια φορά. Προσέξτε όμως τώρα. Και πρέπει να πάρω τη βεβαίωση ότι με συγχώρησε ο Θεός. Γιατί αλλιώτικα πείω το κέρδος και πείω η ωφέλεια. Θα σας πω ένα ανέκδοτο, το οποίο θα το ξαναπεί. Κάποτε ένας άνθρωπος είχε μία σούστα, δηλαδή ένα κάρο, και πήγαινε στο χωριό του. Τέλειωσαν τις δουλειές του, το χωράφι. Στον δρόμο βρήκε κάποιον που είχε ένα τσουβάλι βαρύ. Το κρατούσε από εδώ, έτσι. Πήγαινε και αυτό στο χωριό. Του λέει, με παίρνεις? Του λέει, ανέβα επάνω. Ανέβηκε λοιπόν αυτό επάνω. Ο άλλος οδηγούσε το άλογο. Δεν πρόσκειε πίσω. Όταν έφτασαν στο χωριό, τι παρατηρεί? Ότι αυτός που μπήκε μέσα ήταν όρθιος στο κάρο μέσα και ήταν φορτωμένο στο τσουβάλι. Του λέει, γιατί δεν τα άφησε το τσουβάλι στο κάρο? Αν λέει, είμαι εγώ βαρύ, δεν είναι και αυτό βαρύ? Για να ξεκουράσει το κάρο. Αυτό παθαίνουν εκείνοι που μπαίνουν μέσα στο κάρο της αφέσεως των αμαρτιών, στο μυστήριο της εξομολογήσεως, και δεν ξέρω, επιμένουν να κρατούν την εντύπωση του βάρους των αμαρτιών των. Επιμένουν. Ο Θεός δεν με συγχώρεσε. Μα γιατί δεν σε συγχώρεσε? Και μένεις στεναχωρημένος άνθρωπος, μένεις πιεσμένος άνθρωπος από το βάρος των αμαρτιών σου, ενώ εξοφλήθηκαν. Εξοφλήθηκαν οι αμαρτίες. Ήρθε το κάρο να σε πάρει. Όχι για το νεκροταφείο. Λοιπόν, καταλάβατε λοιπόν, αγαπητοί, γιατί έτσι να σκεφτόμαστε? Προσέξτε μόνο, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Ή μάλλον, όχι εξαιρέσεις, διευκρινήσεις. Όταν κάποτε πρώτο πάμε να εξομολογηθούμε, είτε έχουμε μία μετρία σύγχυση, δηλαδή ένα μπέρδεμα, είτε διότι ντρεπόμαστε να τα πούμε περιγραφικά, είτε διότι χίλια άλλα διότι, ή ακόμα να μπήκαμε και στον πειρασμό να κρύψουμε κάτι και να μην κάναμε μία καλή περιγραφή, τότε, συναισθανόμενοι ότι τα πράγματα δεν τα πάμε πολύ καλά, πάμε και τα ξαναλέμε. Μόνο με αυτήν την έννοια. Βέβαια, αν είχαμε μία μετρία σύγχυση ή είχαμε ξέχασμα, λύθη, δεν είναι αμαρτία. Τα θυμόμαστε αργότερα, τα προσθέτουμε. Αλλά εάν από σκοπού κρύψαμε, τότε πραγματικά δεν συγχωρηθήκαμε. Τότε δεν συγχωρηθήκαμε, όταν κρύψαμε αμαρτίες. Και ή διαφοροποιήσαμε το πράγμα, δώσαμε άλλη εικόνα στο πνευματικό, ότι δεν είναι έτσι, αλλά είναι αλλιώτικα. Τέλος πάντων, κρύψαμε. Να μην πολύ πράγματα, είτε με τη σιωπή μας, είτε με την διαστρέβλωση της περιπτώσεως, κρύψαμε την αμαρτία. Τότε σίγουροι ο Θεός όχι μόνο δεν μας συγχώρησε, αλλά προστατεύθηκε μία ακόμη αμαρτία της αποκρύψεως. Διότι δεν σου είπε κανείς να πας να εξομολογηθείς, μόνος σου πηγαίνεις. Και εδώ θα λέγαμε, Θεός ου μικτηρίζεται. Ο Θεός δεν κοροϊδεύεται. Τον πνευματικό τον κοροϊδεύει γιατί είναι άνθρωπος. Αλλά από πίσω από τον πνευματικό είναι ο Θεός. Εκείνος θα σου δώσει τη συγχώρηση. Συνεπώς, πας να κοροϊδεύεις τον Θεό.
να επιτρέπεται. Εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ύστερα, με την πρώτη εξομολόγηση και με τη δέκατη, μην νομίζετε ότι είπαμε όλη μας τη ζωή. Κάθε φορά έχουμε κάτι καινούριο να πούμε ως μνήμη, όχι μόνο σαν διάπραξη αμαρτίας, αλλά και σαν μνήμη. Πάντα κάτι θυμόμαστε από το παρελθόν. Αυτό δεν πειράζει, θα προσθεθεί, θα το πούμε. Και πάλι, αν το θέλετε, εγώ προσωπικά, όπως εσείς εξομολογήσετε, ακούω κάτι, το έκανα και εγώ. Έρθε ένα παιδί, θα πω την πιο αθώα περίπτωση, αν είναι αθώα τέλος πάντων, να μου λέει, κλέβω το γλυκό της μάνας μου. Έχω κλέψει εγώ το γλυκό της μάνας μου. Πόσες φορές το έχω κλέψει. Θα μου πείτε βέβαια το έχω εξομολογηθεί όταν ήμουν παιδί, γιατί εξομολογούμουν από μικρό παιδί. Αλλά, λες, κοίταξε να δεις, και εγώ το έκανα αυτό. Σε πειράζει? Ή μπορεί κάτι να μην το έχω εξομολογηθεί και να μου το θυμίσει η εξομολόγηση κάποιου άλλου, όπως σε εσάς θυμίζει μια σας αμαρτία, τι, το κήρυγμα. Ακούτε κήρυγμα, α, το έκανα και αυτό. Έτσι είναι. Και αφυπνίζεται ο άνθρωπος και βλέπει καλύτερα τον εαυτό του και εξομολογείται καλύτερα και καλύτερα. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία και πάρα πολύ αξία. Τώρα, μπορούμε να θυμόμαστε τις αμαρτίες μας, και εδώ προσέξτε, όχι με την έννοια της ενοχής, διότι μας συνεχώρησε ο Θεός, αλλά με την έννοια του πνευματικού πένθους. Πρέπει δηλαδή να πούμε ότι βλέποντας ποιοι είμαστε, να πενθούμε. Αυτό μας είναι χρήσιμο για να ταπεινούμεθα. Όχι να υποφέρω και να λέγω δεν με συγχώρησε ο Θεός, όπως το θέτει η απορία, αλλά ξαναλέγω για να ταπεινούμεθα. Έτσι, αν δω κάποιον άνθρωπο και κάνει την αμαρτία που έκανα κάποτε εγώ, το ξέρετε ότι μπορώ να φανώ απέναντί του σκληρός? Και είναι παρατηρημένο, άνθρωποι που έκαναν κάποιες βαριές αμαρτίες, περίπου μια πόρνη γυναίκα, συγκεκριμένα πράγματα αυτά, μια πόρνη γυναίκα, πόρνη κατά κυριολεξία πόρνη, όταν κάποτε μετανοήσει, να είναι πάρα πολύ αυστηρή στις νέες κοπέλες για τυχόν πτώσεις των κοριτσιών αυτών στην πορνεία. Ναι, παρατηρείτε το φαινόμενο αυτό, τόσο αυστηρότης μέχρι σκληρότητα. Και ακόμη να κατηγορούν ή δείξα ή μπήξα. Αν είχε όμως τον τρόπο να θυμάται τον εαυτό της και να πει, καλά εσύ ποια υπήρξες, τότε θα φανεί με επιείκεια στον άλλον που αμαρτάνει. Αυτή λοιπόν η μνήμη ταπεινώνει, γιατί αλλιώτικα άμα απουσιάζει φτάνει ο άνθρωπος να υπερηφανεύεται ότι αυτός μεν έφτασε, που έφτασε, που θετά δεν έφτασε, ενώ οι άλλοι είναι παρακατιανοί. Μπορούμε λοιπόν να ενθυμούμεθα τα αμαρτήματά μας για να ταπεινούμεθα, αλλά προσέξτε, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και τα λοιπά, εκτός από τα σαρκικά αμαρτήματα. Και μάλιστα, αν λέει έχεις πειρασμούς σαρκικούς, μη διαβάσεις ομιλία που αναφέρεται για τους σαρκικούς πειρασμούς, έστω και αν αυτή η ομιλία είναι γραμμένη από έναν Άγιον Ιωάννη της Κλίμακος. Γιατί? Ο ίδιος το λέει, ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος το λέει αυτό. Γιατί? Διότι η μνήμη παροχημένων, περασμένων αμαρτιών ανακυκλεί την επιθυμία και αυτό αποτελεί μία μέθοδο του διαβόλου να μας κάνει να μας ξαναγυρίσει πίσω. Μας λέει, ξέρετε πώς, για θυμίσου κι εσύ που κάποτε γύριζες έτσι και έτσι, βάζει και εκείνο το καμουφλάζ, αλλά ο Θεός σε γλίτωσε. Προσέξτε, αλλά ο Θεός σε γλίτωσε. Αλλά αλήθεια, για σκέψη, θυμάσαι εκείνη τη σκηνή της αμαρτίας? Ναι, δεν, ο Θεός σε γλίτωσε, αλλά τη θυμάσαι εκείνη τη σκηνή της αμαρτίας? Και με το τη θυμάσαι τη σκηνή της αμαρτίας και το σου είπα και το μου πες, δεν αργούμε να ξαναπάρουμε πάλι φωτιά και να μπούμε σε έναν πειρασμό φοβερόν και τότε να ανακαλύψουμε ότι ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω.
Είναι μέθοδος του σατανά. Λοιπόν, θα ενθυμούμεθα τις αμαρτίες μας, όχι με την έννοια της ενοχής, αλλά με την έννοια του πένθους, για να ταπεινούμεθα και να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εδέχεται την αμαρτωλότητά μας, όπως ενεθυμείται και ο Απόστολος Παύλος ότι εδίωξε την Εκκλησία του Χριστού. Αλλά σαρκικά αμαρτήματα δεν θα θυμόμαστε, για να μην μας ξαναγυρίσει πίσω στην πονηρή επιθυμία ο σατανάς. Αυτά και για αυτή την απορία. Και έως εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Σημαίνει ότι ο Χριστός έπαθε έξω της πόλεως, της Ιερουσαλήμ, και συνεπώς κατά μυστικών τρόπων και εμείς οφείλουμε να εξέλθουμε δια να συσταυρωθούμε με τον Χριστό, ο οποίος έπαθε έξω της παρεμβολής, δηλαδή έξω της πόλεως. Η εικόνα παρεμβολή, η λέξη παρεμβολή είναι ως εικόνα από το στρατόπεδο των Εβραίων στην έρημο, που λέγεται ως στρατόπεδο. Δηλαδή λέμε ότι παρενευλήθησαν, του παρεμβάλλομαι παρεμβολή, δηλαδή στρατοπέδευσαν, σηκώθηκαν από εδώ, πήγανε παραπέρα οι Εβραίοι κλπ. Έτσι έχουμε αυτή την, αυτό το ρήμα ουσιαστικό και τα λοιπά, παρεμβάλλω, παρεμβολή και τα λοιπά. Αυτή χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος, να βγούμε έξω της πόλεως, διότι μέσα στην πόλη κατοικεί ο λαός, έξω της παρεμβολής, για να συσταυρωθούμε με τον Χριστόν. Το ρήμα συσταυρούμε είναι γνωστό σας. Το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Των ονειδισμών αυτού φέροντες. Φέροντες των ονειδισμών. Ποιος είναι ο ονειδισμός? Ο Χριστός κρατώντας το σταυρό του επήγε να σταυρωθεί. Ο ονειδισμός λοιπόν είναι ο σταυρός. Και σημαίνει ό,τι σημαίνει. Η θυσία, το καθήκον, όλα αυτά είναι ο σταυρός. Αυτό όμως είναι ονειδισμός και δεν μπορεί να κατανοηθεί από τους πάρα πολλούς χριστιανούς μας, ότι σου λέει ντρέπομαι να κάνω το σταυρό μου, ντρέπομαι να πω ότι είμαι χριστιανός. Πόσα τέτοια ακούω, άφθονα. Όταν όμως φοράς το κουστούμάκι σου, αδελφέ μου, τότε κρύβεσαι. Όταν φοράς ράσο, πώς να κρυφτείς, πώς να το κάνουμε? Διότι το ράσο σε προδίδει ότι είσαι παπάς. Και συνεπώς το ράσο είναι στοιχείον ονειδισμού. Πάρα πολλοί συνάδελφοί μας κληρικοί, τώρα πώς πιάστηκα με αυτό το θέμα, θέλουν να μην φοράμε ράσα. Βλέπετε, σου λέει να τα καταργήσουμε τα ράσα. Γιατί? Δεν μπορούν να φέρουν αυτόν τον ονειδισμό. Σου το λέγουν καθαρά. Σήμερα λέει όπως κατήντησε η εποχή μας, όταν βγεις έξω οι άλλοι σε κοροϊδεύουν, γιατί είσαι παπάς. Πρέπει όμως να σας πω ότι στο βάθος δεν κοροϊδεύουν εμάς, αλλά εναντιώνονται εις των Χριστών. Μην το ξεχνούμε αυτό. Και ο διάβολος τους βάζει, διότι τον Χριστόν δεν τον θέλει ο διάβολος, ώστε τελικά να απολύγει το ράσο ένας ονειδισμός. Μπορούμε λοιπόν να φέρουμε αυτόν τον ονειδισμό? Και μόνο γιατί έχω το όνομα χριστιανός, ουσιαστικά φέρω έναν ονειδισμό. Μην ξεχνάτε δε ότι η ονομασία χριστιανός, όταν αρχικά απεδόθη, και δεν απεδόθη μέσα στην αυλή της Εκκλησίας, αλλά έξωθεν, δηλαδή από τους ειδωλολάτρες, με σκοπών σκοπτικών, δηλαδή ηρωνικών. Α, αυτοί είναι χριστιανοί, όπως ξέρετε καθιερώθηκε το Ιεχωβείτε, που δεν είναι σωστή αυτή η έκφραση, διότι Γιαχβέ θα πει Κύριος, και νομίζω δεν θα έπρεπε ποτέ τελικά να λένε τους χιλιαστάς Ιεχωβάδες. Προσέξτε, είναι βαρύ αν το σκεφτείτε. Εγώ δεν μπορώ να τους πω Ιεχωβάδες, γιατί η λέξη Ιεχωβά θα πει Κύριος.
τελικά καθιερώθηκε να λέγονται έτσι, με έννοια σκοπτική, δηλαδή περιφρονητική και τα λοιπά, έτσι και οι χριστιανοί. Είχε δηλαδή περιφρονητικό χαρακτήρα, και όμως επεκράτησε το όνομα αυτό, χριστιανός δηλαδή. Έτσι, το να λέγεσαι ότι είσαι χριστιανός και τότε στην παλαιά εποχή και τώρα, δεν είναι παρά ακριβώς ένα στοιχείο ονειδισμού, και πρέπει να μάθουμε να σηκώνουμε των ονειδισμών του Χριστού, μην το ξεχνούμε. Και όλοι μας, και ιδιαίτερα οι κληρικοί, με το ράσο, όπως σας εξήγησα. Πάρα πολλοί νέοι μας δεν θα ήθελαν να γίνουν κληρικοί, γιατί ακριβώς δεν μπορούν να σηκώσουν αυτόν τον ονειδισμό. Θα ευχόμουν όμως να το ξεπεράσουν αυτό και να έλεγαν, εκεί που θα γίνω οτιδήποτε, να γίνω κληρικός, να υπηρετήσω την Εκκλησία του Χριστού. Ύστερα και κάτι άλλο. Μα λέει, έξυπνος άνθρωπος, μελετηρός, επιτρέπεται να γίνει κληρικός και να μην γίνει ένας γιατρός, ένας δικηγόρος? Δηλαδή τότε τι θα δώσουμε στην υπηρεσία του Χριστού? Τους αχρίστους, τα φλούδια, τι θα δώσουμε? Δεν νομίζετε πως αυτό είναι ύβρις? Ξέρετε ότι η παλαιά θυσία που έγινε το έπρεπε να είναι άμωμος? Δηλαδή δεν μπορούσες να προσκομίσεις, να προσφέρεις στο Θεό θυσία, ένα ζώο ψωριάρικο, επιλέξει ψωριάρικο, ή να είναι κουτσάφτικο, να του λείπει ένα αυτί, ή να είναι κουτσό, να κουτσένει στο πόδι. Δηλαδή ένα μη αρτιμελέ ζώων έπρεπε να είναι άψογον, άμωμον, χωρίς μόμον, χωρίς δηλαδή ένα ψεγάδι. Γιατί? Ή το τύπος, ότι εκείνο που προσφέρεται πρέπει να είναι σωστό και ακέραιο. Έτσι και εκείνος που θα προσφερθεί στη διακονία του Θεού, τι πρέπει να είναι? Χαζός άνθρωπος, επειδή κάπου αλλού δεν θα πρόκοβε, θα πάει να γίνει κληρικός? Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό. Δεν θα έλεγα έναν ο οποίος ξέρει δεν ξέρει γράμματα, μπορεί ο σωστός άνθρωπος να μην έμαθε πολλά γράμματα. Αυτό δεν είναι κουσούρι. Αλλά άλλα πράγματα να έχει και να είναι κουσούρια, και επειδή κάπου αλλού δεν πρόκοψε, να πάει να προκόψει εκεί? Μα ούτε εκεί θα προκόψει. Κατά μείζωνα λόγο. Είναι μικρό πράγμα η ιεροσύνη. Είναι φοβερό φορτίο, αν κάποτε κανείς αντιληφθεί τι σημαίνει η ιεροσύνη. Φοβερό φορτίο. Λοιπόν, εύχομαι κάποια παιδιά μας να το καταλάβουν αυτό.